Στα παλιά επίσημα βλέπουμε ότι αφού έχει πέσει πολύ βαρύς οπλισμός σίδερου, αυτή τη στιγμή η πρέσα ρίχνει το τσιμέντο και βλέπουμε ότι το καλούπομα είναι τουλάχιστον 1,5 μέτρο. Πίσω είναι ένα ακόμα μεγαλύτερο, ένα 20. Ξεκινάει από τα... από τα 40 εκατοστά, Εδώ βλέπουμε ότι ξεκινάει... από τα 80 εκατοστά και φτάνει τώρα ένα 20. Από εδώ, από τα 80 εκατοστά και καταλήγει στο τείχομα της παλιάς θύρας των επισήμων γύρω στο 1,10 με ένα 20. Τόσο θα πέσει και το τσιμέντο στην επιφάνεια. Οι σιδερένιες κολόνες είναι έτοιμες και στημένες. Αυτή τη στιγμή το τσιμέντο πέφτει στην επιφάνεια. Κάθε μία πρέσα έχει δύο μπετονιέρες που υποδέχεται για να πέφτει πιο γρήγορα. Ναι, είναι η σαραντάρα, η πρέσα. Ναι. Βλέπουμε εδώ... Η κάθε μία πρέσα έχει δύο μπετονιέρες. Η πρέσα η οποία την γεμίζουν δύο μπετονιέρες. Και γι' αυτό το τσιμέντο πέφτει τόσο γρήγορα. Και τόσο πολύ. Ο λόγος που πέφτει το τσιμέντο γρήγορα και αδιάκοπτα είναι αυτός, ότι γεμίζουν την πρέσα δύο μπετονιέρες. Πρέπει να είναι πάνω από 30 εργάτες σε όλη τη θύρα 18 των επισήμων. Έχουν επικεντρώσει εδώ τις εργασίες σήμερα, Πέμπτη. Ένας εργάτης που έχει ένα σαμπαστούνι, ναι, που βλέπεις, ναι, που ναι, το... Ναι, ναι, το άσπρο, ναι. Το βάζεις προς τα μέσα, αυτό είναι δονητής, ούτως ώστε το τσιμέντο να πάει σε όλες τις γωνίες. Ωραία. Να μην αφήσει. Ας εστιάσουμε εδώ πέρα στον εργάτη που βάζει το δονητή στο έδαφος για να δει αν έχει πέσει το τσιμέντο σωστά σε όλο το μήκος και το πλάτος της επιφανείας. Να μην μένουν κενά. Να μην μένουν κενά, ναι, ναι, ναι. Εδώ έχουμε μια πτήση του Λιβάγια, κατεβάζει αυτές τις σιδεριές. Μιλάμε για γήπεδο, ρε, White Hart Lane. Θα πέσει στα επίσημα. Συνεχίζει τώρα. Ναι, συνεχίζει να γράφω, ναι. Και ακόμα... Περίπου σήμερα για αυτό το κομμάτι. Ναι, ποιο κομμάτι λες. Αυτό εδώ θα έρθουμε περίπου 200 μπετονιέρες. Εδώ. Ναι, αυτό μπορείς να το έτσι μέτρο, οπότε... Συγγνώμη, μιλάς για τα επίσημα. Τώρα που είναι εδώ πάνω, ναι, οι εργάτες και είναι επίσημα. Ναι, 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 όχι εδώ. Όχι εδώ. Εδώ δεν έχουν τελειώσει ακόμα το σίδερο. Εκεί που ρίχνουμε όμως πετό, θα έρθουν περίπου 200 μπετονιέρες, επί 8 κυβικά η κάθε μία. Λοιπόν, να δούμε, να αναλύσουμε λίγο και τις μπετονιέρες. Η κάθε μία έχει πάνω τους 8 κυβικά μπετού. Επί 200 θα έρθουν περίπου 200 μπετονιέρες να ρίξουν τσιμέντο μέσω της πρέσας. Επί 8, έτσι, 8 κυβικά περίπου θα πέσουν 1600 κυβικά μπετού. 1600 κυβικά μπετού. Από θα πέσουν εδώ... Στη θύρα την παλιά των επισήμων.
πακτολός των εργασιών. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 2 σε 2 ώρες περίπου θα τελειώσουμε. Ναι. Περίπου 1500-1600 κυβικά πετού. Τα ακούτε και μόνοι σας. Το πετό ρε ή άφθονο. Η μία πρέσα ρίχνει στο κεντρικό σημείο της παλιάς θείας των Επισήμων και η άλλη ρίχνει προς το νότιο κομμάτι της. Λοιπόν, τα έργα στη θύρα 3. Για να δούμε τώρα τι έργα γίνονται στη θύρα 3. Εφόσον έχουν καλυπωθεί όλες τις σιδερένιες κολόνες, πάμε να μας τα πει ο φίλος εδώ πέρα, ο Ηλίας. Ο Ηλίας. Έλα, Ηλιακό. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το χώρο των αποδυτηρίων βέβαια. Αυτό που βλέπουμε δηλαδή ήδη να είναι ανοιγμένο είναι τα αποδυτήρια. Εδώ θα γίνουν τα αποδυτήρια και από πάνω θα είναι τα επίσημα. Βλέπουμε να πέφτει πετό τώρα στο πλαϊνό τοιχείο, το οποίο αν προσέξετε καλά έχουν μπει φελιζόλ για να μην ακουμπάει στις κολόνες αντιστήριξης, που σημαίνει ότι και κάποια έργα θα γίνουν μετά από την πίσω πλευρά, γιατί από εδώ θα είναι η υπογειοποίηση, είναι η από εδώ πλευρά, και μπαίνει λοιπόν το πλαϊνό τοιχείο. Πάνω σε αυτό μετά θα κάτσει η πλάκα, στην οποία πλάκα θα μπει η εξέδρα των Επισήμων, που θα έχει έρθει σε κομμάτια από το εξωτερικό, από την Ιταλία, από ό,τι ξέρω, τα οποία θα κουμπώνουν το ένα μαζί με το άλλο. Γίνεται κατά τμήματα από ό,τι βλέπετε. Τώρα πέφτει το τοιχείο. Καλυπώνουν το άλλο τοιχείο από την άλλη πλευρά, το οποίο θα πέσει μάλλον τη Δευτέρα. Οι μεσαίες κολόνες έχουν πέσει όλες από ό,τι ξέρω. Οπότε θα μένει μετά μόνο η πλάκα για να μπει από πάνω και να τελειώσει η βάση στην οποία θα πατήσει μετά η εξέδρα. Σαν να λέμε, είναι ο χώρος των αποδυτηρίων αυτός που βλέπετε τώρα εδώ. Θα είναι δηλαδή τα αποδυτήρια που θα μπαίνουν οι παίχτες, τόσο της δικής μας ομάδας όσο και της προξενουμένης. Εδώ βλέπουμε μια προσπάθεια της τελευταίας κολόνας που έχει μείνει με σίδερο για να καλυπωθεί και αυτή, βοηθούμενη από τον Μανταλό, όχι τον Μανταλό, ποιος είναι από αυτόν εδώ πέρα. Ο Λιβάγια είναι. Όχι ο Λιβάγια. Το Λάζαρο. Α, ο Λάζαρος. Βοηθούμενη από τον Λάζαρο. Ο Λάζαρος τώρα, ναι, μεταφέρει αυτό εδώ το καλούπομα σε ένα κοντινό, έτσι ώστε να κουμπώσει στη μόνη ακόμα κολόνα που έχει σίδερο. Όλες οι άλλες έχουν καλυπωθεί. Εδώ, να δούμε την πτήση του. Και κάποιες έχουν πέσει από χτες, δηλαδή υπάρχουν κολόνες έτσι. Ναι, δύο-τρεις ήταν από χτες. Είναι από χτες. Το βασικό είναι βέβαια ότι τα έργα συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και πιστεύουμε ότι θα είμαστε όχι μόνο μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχει βάλει ο πρόεδρος για να γίνει το κήπεδο. Να τον ευχαριστήσουμε κάποιο κανάλι πριν, δημόσια. Να τον ευχαριστήσουμε. Το Μελισανίδη βέβαια, το Μελισανίδη, Θεό. Βεβαίως. Ο οποίος τα βάλε με όλους και με όλα. Και κατάφερε το απίθανο. Αποδείχθηκε ότι ήταν μάγκας με άντερα. Με αρχίδια θα έλεγα εγώ, τέλος πάντων, να μαθαίνεις κόψτο. Μένει. Εδώ άρα έχουμε, το μόνο που μένει τώρα είναι να γίνει η υπογειοποίηση, να ξεκινήσει και το τελευταίο κομμάτι. Ξεκινήσαν ήδη τα έργα, έσκαψε πάνω. Ναι. Πήρα λήψεις. Οπότε έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Του χρόνου όλοι εδώ. Και προσοχή. Δύσκολο. Του χρόνου σε ένα χρόνο, Μάιο, Ιούνιο. Το 20 θα πούμε, το 20. Αγωνιστικό περίοδο 2021. Θα δούμε. Ευχόμαστε το ταχύτερο. Το ταχύτερο δυνατόν. Ναι. Όλοι εδώ. Εδώ η 40διάρα πρέσα έχει ανοίξει και ρίχνει το τσιμέντο πετό στα πλαϊνά της παλιάς θύρας 3, που τώρα θα γίνουν τα νέα επίσημα. 5 εργάτες
δουλεύουν με το στόμιο της πρέσας. Και με δονητή, δονούν τον πετό για να... Ναι, ακριβώς, και με τον δονητή τον βάζουν μέσα στα διάκαινα τα σίδερα να δουν αν έχει μπει σε όλη την επιφάνεια το πετό. Να μην αφήσει ίχνος ακάλυπτο από πετό. Λοιπόν, θα κλείσω με ένα γενικό πλάνο του γηπέδου μας. Τα θερία στη θέση τους και τα τρία. Περιμένουμε και το τέταρτο. Περιμένουμε και το τέταρτο, ναι, που θα πάει στη γωνία για την υπογειοποίηση. Εδώ, στις παλιές θύρες 21-22 και 23 έχουν πέσει, όπως είπαμε. Είναι το πάρκινγκ και από πάνω θα πει η καινούργια εξέδρα, που μάλλον εδώ θα είναι η φανατική μας οπαδή. Ο Πατής, το ακούσατε το υπονοούμενο. Εδώ θα είναι η φανατική οπαδή της ΑΕΚ. Οι τσιρικάδες, στο νου σας. Εδώ θα κάθεστε, ονειρευτείτε. Αυτά και για σήμερα. Να είστε όλοι καλά, ΑΕΚάρες. Μείνετε συντονισμένοι. Πολλά φιλιά. Μόνο υγεία, μόνο ΑΕΚ. Φίλοι, εγγραφέστε κουδουνάκι στο blog της ΑΕΚ. Έτσι, μπράβο! Στον μπλακ της ΑΕΚ!